που σε περίπτωση ανάγκης θα σώσει ζωές στη θάλασσα. Ο λόγος για τον προσωμιωτή διαρροή νερού, ο οποίος προσφέρει ρεαλιστική εκπαίδευση σε διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιου γεγονότος σε πολεμικό πλοίο. Αποτελεί επίτευγμα του πολεμικού μας ναυτικού, καθώς το ίδιο ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη σχεδίαση και το συντονισμό υλοποίησής του σε συνεργασία με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων πραγματοποιείται στη Σχολή Ελέγχου Βλαβών, που βρίσκεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας. Αυτή είναι η χειρότερη στιγμή για ένα πολεμικό πλοίο. Έπειτα από εχθρικό πλήγμα, σημειώνεται ανεξέλεγκτη εισρωή υδάτων από πολλαπλά σημεία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, καθώς το πλήρωμα θα πρέπει να επέμβει άμεσα ώστε να αποτρέψει τα χειρότερα. Τόνοι νερού εισέρχονται βία από τα σημεία που σημειώνεται διαρροή στο δάπεδο αλλά και από σωληνώσεις. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, οι άνδρες προσπαθούν να περιορίσουν και σταδιακά να απομονώσουν τα σημεία που εισέρχεται το νερό, με συγκεκριμένες διαδικασίες που απαιτούν ταχύτητα, φυσική αντοχή αλλά και απόλυτη ψυχραιμία. Δεν πρόκειται για μια πραγματική κατάσταση, αλλά για μια από τις δοκιμασίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι στον προσωμιωτή διαρροής που βρίσκεται στη Σχολή Ελέγχου Βλαβών του Πολεμικού Ναυτικού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα. Τα πληρώματα του στόλου εκπαιδεύονται και είναι πολύ πιο επτιμοπόλεμα και δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης των αντιδράσεών τους απέναντι σε μια πραγματική κατάσταση. Ο προσωμιωτής διαρροής κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από το πολεμικό ναυτικό σε συνεργασία με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Προσωμιάζει με ρεαλισμό τις καταστάσεις εκείνες τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε περιπτώσεις που ενδεχομένως να συναντήσουν κατά τον πλού ενός πολεμικού πλοίου. Εκεί εκπαιδεύεται όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε μονάδες επιφανείας στόλου. Οι ενέργειές τους και η χρόνια αντίδρασης αξιολογούνται από εκπαιδευτές που παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία. Η εκπαίδευση στον χώρο που βρισκόμαστε είναι καθαρά για θέματα διαρροής, για πλήγμα σε ένα πολεμικό πλοίο. Υπάρχουν κάποιες σοπές αριστερά-δεξιά από ό,τι έχετε δει στον προσωμιωτή. Έρχεται κόσμος από το στόλο και από ναυτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύεται σε θέμα διαρροής καθαρά. Εστιαζόμαστε στην εκπαίδευση και αυτό ισχύει για τον προσωμιωτή διαρροής. Πλην όμως, πέρα από την εκπαίδευση, έχουμε και τη δυνατότητα της αξιολόγησης που μπορεί να μας δώσει την κατάλληλη ανάδραση ώστε τα πληρώματα να εκπαιδευτούν με τον σωστό τρόπο. Με τον νέο προσωμιωτή ενισχύεται σημαντικά η ρεαλιστικότητα της εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Η πρώτη επαφή που έρχεται με το νερό είναι σοκαριστική. Το νερό είναι κρύο, πέφτει πάνω στα μάτια, τα ρούχα είναι βρεγμένα, προσωμιάζει καταστάσεις τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τις δούμε σε πολεμικά πλοία. Είναι μια εκπαίδευση τριών ημερών και την τρίτη μέρα έχουμε το σενάριο το οποίο έχουμε εισρωή υδάτων πραγματική και οι μαθητές αντιμετωπίζουν μια πιο ρεαλιστική κατάσταση διαρροής. Είναι το ρεαλιστικότερο σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής όταν θέλει να εκπαιδευτεί σε θέματα διαρροής. Η εκπαίδευση που παρέχει το πολεμικό ναυτικό στο συγκεκριμένο τομέα το καθιστά πρωτοπόρο και προσδίδει υψηλό κύρος, καθώς η εκπαίδευση αυτή παρέχεται μόνο σε ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα σε Ευρώπη και Αμερική. Έγινε μεθοδικά, με το σωστό τρόπο και καταλήξαμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε έναν προσωμιωτή, ο οποίος μπορώ να πω ότι ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας.